Είναι ένα θέμα που η ενεργειακή επάρκεια συζητείται εδώ και πάνω από 20 χρόνια και το θέμα του υποσταθμού, όπως υπόθηκε από το 1999, που σημαίνει ότι είναι δύσκολα θέματα και χρειάζεται σύνεση για να μπορούμε να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Για την ενεργειακή επάρκεια χρειάζονται σταθμοί παραγωγής και ύστερα από πολλά χρόνια είναι το ευχάριστο ότι στη Νότια Ρόδο ξεκίνησε το νέο εργοστάσιο της ΔΕΗ που θα δώσει επάρκεια. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει στο Συμβούλιο της Επικρατείας η ένσταση της περιβαλλοντικής οργάνωσης της Νότιας Ρόδου και εκεί, κύριε Δήμαρχε, χρειάζεται δικαστική συνδρομή. Ήδη ο Δήμος Ρόδου είναι ο μόνος φορέας στη Ρόδο που έχει δικαστική συνδρομή υπέρ της ΔΕΗ να γίνει το εργοστάσιο. Επειδή πιστεύω ότι η πλειοψηφία των κατοίκων και των φορέων συμφωνεί να γίνει το εργοστάσιο στη Νότια Ρόδο και έχει ξεκινήσει, δεν χρειάζεται μόνο η φραστική θετική άποψη για το θέμα, χρειάζεται και συμβολή στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, διότι λαμβάνουν υπόψη και την άποψη των φορέων και των κατοίκων. Που σημαίνει... Ένα λεπτό. Θα σας παρακαλέσω. Ζητώ επομένως... Είναι προσωπική μου άποψη που... Μιλάμε για την Νότια Ρόδο σαν να είναι ό,τι να είναι. Άντε, στην Νότια Ρόδο όλα. Λοιπόν, εδώ... Θα σας παρακαλέσω να μας ακούσετε. Εδώ υπόθηκε... Ότι η πλειοψηφία... Παρακαλώ μη διακόπτετε. Ότι η πλειοψηφία των φορέων της Ρόδου και των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου συμφωνεί να γίνει το εργοστάσιο στη Νότια Ρόδο με όρους και προϋποθέσεις εκεί που έχει χωροθετηθεί, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που επιβάλλει η περιβαλλοντική μελέτη και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί για την προστασία του περιβάλλοντος. Επομένως χρειάζεται συνδρομή δικαστική και των φορέων για να μην έχουμε πρόβλημα ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό και δεν θα επεκταθώ τι σημαίνει ένα σχέδιο δράσης για την ηλεκτρική ενέργεια, γιατί θα μας πάει πάρα πολλές ώρες. Πάω στο επίμαχο θέμα του υποσταθμού. Απασχόλησε πάρα πολύ τα συμβούλια τα δημοτικά του πρώην Δήμου Ροδίων της πόλης της Ρόδου και το πρώτο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ρόδου. Η ΔΕΗ δυστυχώς, πριν δημιουργηθεί η ΔΔΕ, είχε ξεκάθαρη άποψη σαν μοναδική και ενδεδειγμένη λύση για την ίδια το οικόπεδό της στον Άι Νικόλα, εκεί που ήταν το παλιό εργοστάσιο. Και αυτή την άποψη προσπάθησε να την επιβάλλει, παρακάμπτοντας ή αγνοώντας τις αντιδράσεις και των κατοίκων και των φορέων και των δημοτικών αρχών. Από το 1999 έχουμε μία συνεχή αντίδραση της πόλης, του Δημοτικού Συμβούλιου της πόλης της Ρόδου και μετά το Δημοτικό Συμβούλιο του νησιού της Ρόδου για τη θέση αυτή. Παρόλα αυτά η ΔΕΗ πιστεύω προσωπικά ότι προσχηματικά συζητούσε. Και ο λόγος υπόθηκε και πριν στα λίγα λόγια που είπαν αλλά και στα γραπτά κείμενα, υπόθηκε πριν ότι δεν είναι οικονομικοί λόγοι. Χαίρομαι που το λέει αυτό, ότι δεν είναι οικονομικοί λόγοι που πάει εκεί. Αν δεν είναι οικονομικοί λόγοι, υπάρχουν πάρα πολλές εναλλακτικές λύσεις. Επομένως, αφού δεν είναι οικονομικοί λόγοι, γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι οικονομικοί λόγοι, υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις εκτός σχεδίου που μπορούν να συζητηθούν για να ερεμήσει η πόλη, η γειτονιά και όλοι οι κάτοικοι που αντιδρούν σήμερα. Αντιδρούν οι κάτοικοι όχι επειδή είναι ένα καπρίτσιο να μην γίνει εκεί ο υποσταθμός, αλλά έχουν πιστεί ότι υπάρχει κίνδυνος για την υγεία τους και δεν υπάρχει καμία περίπτωση αυτό να αλλάξει.
ζήτημα να έρθει ο Δημόκρητος στο Πολυτεχνείο οτιδήποτε, δεν αλλάζει η άποψη αυτή. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε τον υποσταθμό? Όχι. Κανένας δεν λέει να μην κάνουμε τον υποσταθμό, αλλά υπάρχουν άλλες θέσεις. Έχουν υποδειχθεί και επί δικής μας θητείας άλλες θέσεις. Είπατε για την ΚΑΕΡ. Πράγματι, πήγατε στην ΚΑΕΡ, αλλά υπόθηκε εδώ πριν ένα χρόνο όταν ήρθε ο πρόεδρος της ΔΕΗ ότι το οικόπεδο είναι υποθηκευμένο, γι' αυτό δεν προχωρήσατε. Σήμερα λέτε ότι δεν είναι κεντροβαρικό. Μα είναι κεντροβαρική η περιοχή του Άιν Νικόλα, το άκρο της πόλης? Όταν ο υποσταθμός θα εξυπηρετήσει τα φορτία της πόλης της Ρόδου και των παρακείμενων οικισμών, όπως λέτε, σημαίνει ότι το κέντρο βάρους, εδώ όλοι καταλαβαίνουν, δεν μπορεί να είναι εκείνο το οικόπεδο. Και το κέντρο βάρους είναι εκτός σχεδίου, πέρα από το σχέδιο πόλης. Αφού παίρνει μέσα και τα Κουσκινού και το Φαλιράκι και άλλα σημεία της πόλης που έχουν μεγάλες ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας. Επομένως και το κεντροβαρικό δεν ισχύει. Το μοναδικό θέμα που χωροθετείτε σε εκείνο το σημείο είναι ότι έχετε το οικόπεδο σε εκείνο το σημείο. Αν το είχατε σε άλλο σημείο, θα λέγατε άλλο σημείο. Ναι, σας παρακαλώ να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Η ΔΕΗ στην προσπάθειά της να πείσει τη Δημοτική Αρχή και το Σύλλογο των Αποπές, που εκτός από Σύλλογος των κατοίκων της περιοχής είναι ένας από τους πιο δυναμικούς συλλόγους, πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς, με αξιοζήλευτη δράση, με επιστήμονες που βοηθούν την πόλη, προσπαθήσαμε να βρούμε εναλλακτικές λύσεις και έτσι υπόθηκαν πάρα πολλές εναλλακτικές λύσεις και λυπάμαι γιατί η ΔΕΗ δεν τις εξέτασε τις λύσεις αυτές. Μάλιστα πριν ένα χρόνο στη συζήτηση εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών, μέχρι τον Υπουργό φέρανε για να μας πείσει, υπόθηκε ότι είναι μοναδική λύση. Είπαμε όχι, δεν είναι μοναδική λύση, υπάρχουν και άλλες λύσεις και αποδέχτηκε να γίνει επιτροπή για να εξετάσει άλλες λύσεις. Δυστυχώς όμως αυτή η επιτροπή δεν προχώρησε. Ήρθε η ευκαιρία να δούμε άλλες εναλλακτικές λύσεις πριν τη συγκεκριμένη περιοχή, διότι πιστεύω τεχνικά ότι υπάρχουν δεκάδες θέσεις εναλλακτικές που μπορούν να μην υπάρχουν αντιδράσεις, να εκτός από κατοικημένες περιοχές, που εξυπηρετούν και τεχνικά τη ΔΔΕ. Το κέντρο βάρους των φορτίων δεν είναι ο Άης Νικόλας. Δυστυχώς ή ευτυχώς για σας είναι άκρο της πόλης εκεί, ενώ τα φορτία είναι κατανεμημένα στην ευρύτερη περιοχή. Εξάλλου, αν επιμείνετε σε αυτή τη θέση, ήδη η οικοδομική άδεια έχει ανακληθεί. Εξετάζεται από ό,τι υπόθηκε τον Ιούνιο στο εφετείο. Αν υπάρχει αντίδραση θα πάει και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, επομένως θα καθυστερήσει πάρα πολύ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επιμένει η ΔΕΗ όταν και οικονομοτεχνικά το οικόπεδο αυτό των 13 στρεμμάτων έχει μια τεράστια αξία που τώρα με τη διαμόρφωση της Μαρίνας αποκτά ακόμα μεγαλύτερη, ενώ μπορείτε να βρείτε ένα άλλο οικόπεδο υπό πολλαπλάσιας αξίας για να γίνει η εγκατάσταση του υποσταθμού. Επομένως δεν πρέπει η ΔΕΔΙΕ να δείχνει αυτή την άκαμπτη στάση ενάντια στη θέληση των κατοίκων της Ρόδου και με την χρητόρα των Δημοτικών Αρχών. Η οικοδομική άδεια έχει ανακληθεί και επειδή πιστεύουν μερικοί ότι στο εφετείο θα κερδίσει η ΔΕΗ ή η ΔΕΔΙΕ, υπάρχουν και άλλοι 10 λόγοι που η ίδια η υπηρεσία, η δική μας, έχει προσθέσει ώστε να τεκμηριώσει ότι καλώς η οικοδομική άδεια έχει αρθεί και δεν είναι πολιτική άποψη. Υπάρχουν προβλήματα στην οικοδομική άδεια αυτού του κτηρίου. Κλείνω. Πιστεύω πως η ΔΕΔΙΕ πρέπει να δείξει την ευαισθησία της σε ένα τέτοιο θέμα και να ξεκινήσει άμεσα σε συνεργασία με το τεχνικό επιμελητήριο να συζητά και να βρει εναλλακτικές λύσεις και πιστεύω ότι υπάρχουν και μπορεί πολύ πιο γρήγορα να γίνει ο υποσταθμός. Διότι αν επιμένει σε εκείνη τη θέση, η αντίδραση των κατοίκων είναι τέτοια που νομίζω ότι δεν θα έχει αποτέλεσμα. Επομένως δεν βλέπω το λόγο να επιμένει. Ευχαριστώ και τον κύριο Κουσουμάκη.